περπατώντας όλη την οδό από το Σούγγελο, όλη την οδό 13 Σεπτεμβρίου, που είναι αυτή που έρχονται από εκεί που φεύγουν τα κορίτσια. Όλη αυτή η οδός είναι η οδός 13 Σεπτεμβρίου, η οποία μας βγάζει εδώ στο Παγκάκι και στον Πολιτιστικό Εξοραϊστικό Σύλλογο Αγίου Κωνσταντίνου, ο δρόμος του νερού. Εδώ πέρα. Έχω και ένα άλλο βιντάκι που τερματίζω την 13 Σεπτεμβρίου και έρχομαι ως εκεί. Ως εκεί. Σήμερα θα πάμε Ικαρίας και Λίμνου, από εδώ, από εδώ. Τι έχουμε εδώ, πάροδος, όχι. Ωραία, εξοραϊστικός σύλλογος. Εδώ πέρα Παγκάκι για αυτούς που ξεκουράζονται, δηλαδή τους πεζοπόρους που έρχονται από το δρόμο του νερού. Κάπου εκεί πέρα έχει και κάτι γεφυράκια, παιδιά. Εντάξει, μέχρι και έχω πάει, μέχρι το δρόμο του νερού, μέχρι εκεί που σταματάει ο δρόμος. Και έχει ένα καϊσάκι νομίζω από εκεί. Αλλά εμείς τώρα θα πάμε από εδώ. 13 Σεπτεμβρίου τη λέει ο χάρτης, αλλά τη λέει και η Ικαρίας. Άρα θα την πούμε εμείς Ικαρίας. Λοιπόν, ένα αδιέξοδο από εκεί, αδιέξοδο. Σπάγουμε λίγο. Εδώ. Ωραία. Αυτό μπορεί να είναι ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο για σήμερα. Ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο για τη σημερινή μας εκπομπή. Αυτό, τέλειο εξώφυλλο. Τέλειο εξώφυλλο. Ωραία, πάμε. Αυτή εδώ είναι δεξαμενή για την περιοχή. Μια παλιά δεξαμενή για την περιοχή εδώ πέρα του Αγίου Κωνσταντίνου. Κατεβαίνουμε. Α, ψηλόβροχο, παιδιά. Είναι το δεύτερο βιντεάκι που γυρίζω με βροχή. Το πρώτο είναι εκείνο που έχει το κτέλ. Πέρσι. Δείτε το βιντεάκι, παιδιά, εκείνο που είναι με το κτέλ. Πριν το 100, είναι πριν το 100. Και δείτε το. Α, παιδιά, εδώ η Εγνατία πάνω. Χαραδρογέφυρα. Α, και αυτά τα σκαλάκια που μας οδηγούνε. Α, πάλι εκεί μας οδηγούνε. Θα ήταν πολύ ωραία να τα παίρναμε. Δεν πειράζει. Ας πάμε από εδώ. Αυτό το σπίτι τώρα που χτίζεται, μετά από χρόνια που είναι στα Τούβλα, θα το βλέπουμε τελειωμένο. Λοιπόν, απολαύστε, παιδιά, βρέχει. Βρέχει εδώ πέρα, έχει στη συννεφιά και έχει ψηλόβροχο. Μας έπιασε βροχή, δεν πειράζει. Ας το γυρίσουμε το βιντεάκι. Και εδώ πέρα αυτά τα σκαλάκια κάπου οδηγούνε. Πολύ θα ήθελα να τα δω. Τσακ, τσακ. Και εκεί σκαλάκια. Και εδώ 13 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, κατεβαίνουμε. Κοιτάξτε, παιδιά, κοιτάξτε πώς είναι εδώ τα μπάζα, πώς είναι τώρα. Σήμερα είναι Πρωτομαγιά, παιδιά. Καλό μήνα σε όλους, δίκαιο μήνα. Δίκαιο μήνα σε όλους τους πολίτες. Και αυτή η μεγάλη πολυκατοικία, ε. 1, 2, 3, 4 ορόφους. Στα Τούβλα, στα Τούβλα, στα Μπετά, στα Μπετά. Πω. Αυτό εδώ είναι ρέμα, όταν βρέχει, παιδιά, τρέχει από εδώ πολύ νερό. Ας το πάρουμε και εδώ. Να έχουμε και αυτή την πολυκατοικία στα Τούβλα. Μετά από χρόνια θα είναι τελειωμένη και θα τη χαίρεται ο κόσμος και μπορεί να τη δει, παιδιά, τώρα στα Τούβλα πώς είναι. Εδώ κατεβαίνοντας στην οδό Ικαρίας, όπως λέει ο χάρτης. Και άλλος χάρτης, παιδιά, την έχει 13 Σεπτεμβρίου και άλλος την έχει Ικαρίας. Εδώ μια πόρτα που πάει, μονοκατοικία. Σε αυτό το σπίτι. Α, και το Εθνικό Στάδιο Καβάλας και το Κολυμβητήριο, κοιτάξτε. Εθνικό Στάδιο Καβάλας και Κολυμβητήριο, μαζί. Δίπλα. Είναι, όπως είπαμε, το δεύτερο βιντεάκι που γυρίζω σε βροχή. Υποβροχή. Και κοιτάξτε, παιδιά, αυτά τα βράχια. Κοιτάξτε τα βράχια και πώς ορθώνεται πάνω η τετραόρφη, πενταόρφη πολυκατοικία. Τι είναι αυτή. Κοιτάξτε, αυτά με κομπερσέρ τα φάγαμε πέρα. Γρά. Πω. Κοιτάξτε, εδώ. Κομπερσέρ μπήκα εδώ, κοίτα. Κομπερσέρ. Χράκ, το έσκησε. Πω. Και κάτω από αυτή, πω, τέλεια, ε. Πολύ ωραία, παιδιά. Πολύ ωραία. Ωραία. Συνεχίζουμε την οδό Ικαρίας. Θα την πάμε λίγο, ένα loop έχει, ένα loop. Μια καμπύλη. Ένα κύκλο. Και μετά θα βγούμε κάτω Αγίου Θανασίου και θα πάμε Λίμνου. Τι ωραία πρασινάδα αυτή, εδώ ο κήπος αυτός. Και αυτά τα σκαλάκια, κοιτάξτε από κάτω. Αν με φως τώρα θα ήταν πολύ ωραία φωτισμένη αυτή η περιοχή. Δεν πειράζει, υποβροχή, τι να κάνουμε. Δηλαδή, Πρωτομαγιά με βροχή. Ωραία.
Ωραία. Κοίτα σύννεφα από πίσω. Φανταστείτε τώρα να ήταν μπλε ουρανός. Από εδώ νομίζω κάπου θα οδηγεί. Δεν περάζει παιδιά, υποβροχή. Κατεβαίνουμε την οδό Ικαρίας. Εκεί είναι η ΔΕΙΑΚ. Το πρώην κτίριο της Lord. Έλα. Πρωτομαγιά θέλετε, πρωτομαγιά ρε παιδιά. Πρωτομαγιά, νάτε. Παπαρούνες. Τι ωραίες παπαρούνες, έλα. Σας μεταφέρω την πρωτομαγιά, η υποβροχή. Υποβροχή, εκεί έχει κενό. Τώρα είμαστε κάτω από το σύννεφο. Τι να πω ρε παιδιά. Γκαντεμιά. Κάτω από το σύννεφο. Δεν πειράζει, το κινητό δεν βρέχεται γιατί είναι κάθετα. Κάθετα είναι το κινητό. Είναι ψηλόβροχο. Από εδώ θα βγούμε μετά η Ικαρίας. Εδώ από εκεί κατεβήκαμε. 13 Σεπτεμβρίου. Κοιτάξτε, ρε παιδιά, ανοιχτοσιά που έχει εκεί πέρα και εγώ είμαι κάτω από το σύννεφο τώρα και βρέχομαι. Δεν πειράζει. Και με χιόνια και με κρύα. Ελαφρά του βορρά ταξιαρχία. Λοιπόν, εδώ η οδός Αγίου Αθανασίου εκεί και πάει Τρίφωνος. Και εκεί είναι το κτίριο Lord. Ενώ όταν έφυγα από το σπίτι ήταν ήλιος, είχε λιακάδα. Τώρα δηλαδή τα βουνά προσελκύουν τα σύννεφα. Αν ήμουν δηλαδή προς την Δέπος ή Καλαμίτσα, από εκεί δεν θα είχε σύννεφα και δεν θα έβρεχε. Λοιπόν, 6 λεπτά βιντεάκι. Συνεχίζουμε, από εδώ βγάζει στην οδό Αγίου Τρίφωνος. Να ο Άγιος Τρίφωνος εκεί πέρα στο βουνό. Θα τον πάμε άλλη μέρα παιδιά, είναι στο πρόγραμμα. Και πάμε τώρα να κάνουμε το ζιγ-ζακ που έχει εδώ πέρα. Να τελειώνουμε και την οδό Ικαρίας. Θαυμάσια σύννεφα πάνω από τη Θάσο. Και πλοίο έχουμε εκεί πέρα. Πλοίο εμπορικό, στο εμπορικό λιμάνι. Θαυμάσια λουλούδια σήμερα πρωτομαγιά. Σας τα αφιερώνω παιδιά, υποβροχήν. Δεν πειράζει. Να, από εδώ θα κατεβούμε τώρα. Ας ανεβούμε λίγο από εδώ και γυρίζουμε έτσι. Οδός Ικαρίας λέγεται εδώ. Να, μια γάτα πάνω. Ωραίο παγκάκι. Να. Αυτή η γάτα είναι εδώ, Ικαρίας 9. Δεν πειράζει, ωραία είναι και να καταγράφεις με λίγη βροχή. Τα σπίτια στην Καβάλα, παιδιά, και κοιτάξτε πως είναι χτισμένα πάνω στα βράχια. Από εδώ τσόκα θα βγάζει πάνω, Δεν πειράζει, ας πάμε εμείς εδώ από εδώ. Εδώ ξέρετε, εκλογές που έρχονται, πολιτικά κόμματα. Παιδιά, μην ξαναψηφίσετε τους ίδιους. Ρίχτε το Ελλήνων Συνέλευσης. Η μοναδική νομική εκπροσώπηση του έθνους των Ελλήνων, το έθνος συστάθηκε. Ωραία, οδός Ικαρίας. Κοιτάξτε αυτό το τεράστιο βράχο εδώ πέρα. Αν το σπάνε, αν το σπάσουν, μπορούν να κάνουν και σπίτι εδώ. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε τη λούπα, όπως λένε. Από εδώ κάπου οδηγεί. Ας μην πάμε από εκεί. Δεν πειράζει, η Ικαρίας είναι και από εκεί νομίζω αδιέξοδο είναι, αδιέξοδο. Κοιτάξτε παιδιά, παπαρούνα. Τέλεια, παπαρούνες. Και τι έχω, μία μέλισσα, κάτι έχει μέσα. Πολύ ωραία τα λουλούδια εδώ, κοιτάξτε λουλούδια. Τέλεια. Τέλεια λουλούδια, αφιερωμένα σε όλα τα θηλυκά που βλέπουν τις εκπομπές μου. Έχω δει από το Analytics, παιδιά, από το κύριο Lord. Πάνω. Έχω παιδιά, ΔΕΗ. Έχω δει παιδιά από τα αναλυτικά της... το πιάσανε το Μάη εδώ. Μαγιάτικο Στεφάνι. Άρα αυτή η οικογένεια τον έπιασε το Μάη. Και έχουμε και οπτική να δω, ας ακολουθήσουμε την οπτική να. Να δούμε πού μας οδηγεί. Πού μας οδηγεί η οπτική να. Πέρα. Πάμε πολύ ωραία. Α, ναι, εδώ είναι η λούπα τελικά.
Εδώ είναι ο Λούπα και με βγάζει από κάτω. Από εκεί που λέγαμε ότι δεν θα πηγαίναμε, τελικά θα πάμε. Πάμε να γυρίσουμε εδώ την οδό Ικαρίας που έχει και εδώ. Ο κόσμος έχει και εδώ κάδους για να πετάξουν τα σκουπίδια τους. Και πάμε τώρα να τερματίσουμε την οδό Ικαρίας. Και οπτικές είναι εδώ στην οδό Ικαρίας, απίστευτο. Βάλανε οπτικές είναι, μπράβο τους ρε. Να έχουν γρήγορο ίντερνετ και εδώ. Εδώ είμαστε στην ανατολική πλευρά της Καβάλας. Πορτομαγιά σήμερα. Δίκαιο μήνα σας εύχομαι. Καλό και δίκαιο μήνα σε όλους όσους παρακολουθούν το κανάλι. Και πάμε τώρα να... Ωραίος σκυλαράκος. Εδώ. Καβάλα. Και πάμε την οδό. Την οδό Ικαρίας που συνεχίζουμε από εκεί πέρα. Ωραία αυλή, παιδιά. Και εκεί ο κόσμος μένει, στα σπίτια. Ικαρίας 33. Φτάσαμε κιόλας. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, θα κάνουμε την κύρα έτσι. Και πάμε κάτω να τερματίσουμε την οδό Ικαρίας. Εδώ, κοιτάξτε, παιδιά. Τι ωραία φαίνεται από εδώ η ανατολική πλευρά της πόλης μας. Τέτοια ντουβάρια παντού, ρε παιδιά, στην Καβάλα, πέτρινα, παλιά. Ελιά, τι είναι αυτό. Α, μπουκάλια. Τέλεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα την οδό Ικαρίας. Και σκαλάκια από εκεί πέρα και πασχαλιά, ωραία πασχαλιά. Έχουν πολύ ωραία λουλούδια, παιδιά, εδώ. Κοιτάξτε, σας αφιερώνω άλλα δύο κίτρινα, να τα, πανέμορφα, τρία. Κοιτάξτε, ένα, δύο, τρία. Και πασχαλιά. Πασχαλιά, να τα. Θα πάρουμε αυτήν το, αφιερωμένες αυτές τις πασχαλιές. Σήμερα από το μαγιά σε όλους όσους αγαπάνε τα λουλούδια. Και κοιτάξτε εδώ και άλλα λουλούδια. Και άλλα λουλούδια, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, ω, τέλεια. Να. Παντού. Πώς τα λένε αυτά? Γράψε κάτω στα σχόλια, ρε παιδιά. Να μάθω κι εγώ πώς τα λένε. Αν και δούλευα παλιά σε ανθοπολείο. Κότες. Εδώ, λοιπόν, έχει κοτούλες εδώ. Και μια πάπια ίδια, είδα. Λοιπόν, ωραία. Κατεβήκαμε εδώ την οδό Ικαρίας και συνεχίζουμε τώρα. Εδώ είναι το Περιγιάλι, το οποίο λιδόθηκε στο σχέδιο πόλεως. Δεν βλέπουμε κανένα σπίτι να χτίζεται, κανένα δρόμο να ανοίγεται. Δεν βλέπουμε, ρε παιδιά. Τι θα γίνει? Επισημητσί, λέει, δόθηκε, λέει, στο σχέδιο πόλεως. Και από εκεί βγάζει κάτω στην οδό Αγίου Τρίφωνος. Και αυτή η ωραία μονοκατοικία εκεί, παιδιά. Εκείνα τα σπίτια. Μετά από χρόνια τα βλέπετε πως ήτανε. Τα σύννεφα πάτε εκεί πάνω από τη θάσο. Εδώ τώρα βρέχομαι και ο ουρανός εκεί πέρα είναι μπλε, ρε παιδιά. Θα τρελαθώ. Μια πρασινάδα. Οδός Ικαρίας, 13 λεπτά βιντεάκι και δεν θα κάνουμε άλλο ένα 6 λεπτό, 7 λεπτό ως την οδό Λίμνου. Θα το κάνουμε. Εδώ τι είναι, ελιές κλαδεμένες. Ελιές δεν είναι? Τι είναι? Ωραίο αυτό το σπιτάκι εκεί πάνω. Ωραία. Σαν χωριό λίγο μοιάζει εδώ πέρα αυτή η περιοχή της Καβάλας. Να και ένας κατζόκυρος. Τι. Μπιπ. Πατήσαμε τη μύτη του σκατζόκυρου. Σκυλάκος αγριεμένος. Νάτος. Βάτε.
Εδώ ξαναβήκαμε πάλι. Εδώ σε αυτή την κούρμπα που κάναμε, πήγαμε πάνω και γυρίσαμε έτσι. Όπως είπαμε, ακολουθήσαμε την οπτική να, ε. Έχουμε και οπτική να, παιδιά, εδώ στην οδό Ικαρίας. Τι νομίζετε? Καλό μηνά, πρωτομαγιά σήμερα στην Καβάλα. Καθώς ερχόμουν από την οδό 13 Σεπτεμβρίου από το Σούγελο, είδα πολλές παρέες με λουλούδια στα χέρια. Πήγανε και πιάσανε το Μάι. Εδώ εκεί οι πολυκατοικίες του Άγιο Κωνσταντίνου είναι αυτές, και πάνω. Κοιτάξτε, ωραία θέα από εδώ, ε. Τα σύννεφα πάνω από τη Θάσο. Lord, The Yak. Είναι η έδρα της The Yak, ε. Εδώ, που αυτός ο δρόμος μας οδηγεί εκεί, Αγίου Τρίφωνος, αλλά δεν θα πάμε. Πάμε εμείς από εδώ πέρα στον Άγιο Αθανάσιο και μετά κατεβαίνουμε κάτω λίμνου και να τελειώσουμε το σημερινό μας βιντεάκι. Κοιτάξτε τι ωραία θέα, ε. Οι δρόμοι, οι γραμμές δηλαδή, οι γραμμές που οδηγούν το μάτι σου στα σύννεφα. Από εδώ κατεβήκαμε, από εκείνη την πολυκατοικία. Αρχίσαμε το σημερινό μας βιντεάκι, πρωτομαγιά με βροχή. Και πάνω περνάει η οδός Εγνατία, Via Ignatia. Όλη αυτή. Όλη αυτή η οδός έγινε επί Πασόκ και μας στήχησε 320 εκατομμύρια ευρώ το χιλιόμετρο. Ε? Ή 300.000 ευρώ το χιλιόμετρο. Να ο ήλιος, ρε παιδιά, να πως ο ήλιος. Δεν πειράζει. Υποβροχή πήραμε σήμερα εδώ πέρα, πρωτομαγιά, την οδό Ικαρίας. Η οποία, η οδός Ικαρίας μας βγάζει κάτω από την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Δηλαδή στη συμβολή των οδών Αγίου Αθανασίου και Τρίφωνος. Black cat. Μια μαύρη γάτα εκεί πέρα. Από εδώ βγάζει πάνω. Εδώ η πλεκατική σου ακάλυπτος. Τα αγιώδος πάτμου νομίζω είναι από κάτω. Τέλος πάντων, Ικαρίας. Την γυρίσαμε, την οδό Ικαρίας. Εδώ. Εδώ η Ικαρίας που μας βγάζει κάτω από την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Και εδώ. Μπαξεδάκι. Σε μπανιέρα. Μπαξέ σε μπανιέρα. Κοιτάξτε. Ωραία. Και εδώ βγάζει κάπου. Και εδώ βγάζει κάπου. Ωραία. Και αυτό το δέντρο εδώ πέρα τι είναι? Πλάτανος. Ωραίος πλάτανος, παιδιά. Εδώ αυτός ο σκλαράκος τον έχω στο μπαλκόνι. Δεν είναι επικίνδυνο για αυτόν να είναι στο μπαλκόνι? Γεια σου, φίλε. Εδώ η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Λοιπόν, τα κυπαρίσια εδώ πέρα. Εδώ. Ο σκύλος στο μπαλκόνι μας παρατηρεί. Ο πλάτανος εδώ πέρα. Και πάμε τσουπ. Άντε, να ανεβούμε από εδώ και να κατεβούμε από εκεί. Mm-hmm. Κατεβαίνει και το αυτοκίνητο. Α, οδός Αγίου Αθανασίου. Ωραία. Δεν θα την πάρουμε. Και έτσι. Έτσι, ρε. Κατά το τηλέφωνο, α,
Αυτός ρε, γάβησε τώρα γιατί είδα αυτή τη γάτα, ε. Τώρα ακούστε όμως σπόρος λέει. Αν τον εντοπίσετε αυτό το γάτο το μαύρο. Τη γάτα είδε, ξέρω, τη γάτα εκεί, εκεί. Τη γάτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Αγίου Αθανασίου που έρχεται από το Σούγελο, πάνω γιατί είναι 13 Σεπτεμβρίου, η οποία οδηγεί πάνω από τον Άγιο Αθανάσιο και κατεβήκαμε την Ικαρίας. Από εκεί, από τον Εξοραϊστικό Σύλλογο. Ωραία. Συνεχίζουμε τώρα την οδό Αγίου Αθανασίου λίγο. Αυτή εδώ είναι η πάτη μου. Και πάμε να τελειώσουμε το σημερινό βιντεάκι με τη δεύτερη οδό, την Λίμνου, ναι. Λίμνου. Η Ικαρίας είναι αυτή. Ωραία. Εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, όπως είπαμε, και κατεβαίνουμε την οδό για να μπούμε μέσα Λίμνου. Να ρε. Λέει γενίκευση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης. English. Ωπα. Το πιάσα. Πάλι, πάλι. Ανάμεσα από τα δέντρα, παιδιά. Ας δώσουμε το μήνυμα εδώ πέρα. Ας δώσουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απελευθερώθηκε με τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη και τα άλλα παιδιά, και η Μπουμπουλίνα. Μπράβο στην Μπουμπουλίνα που έδωσε την περιουσία της για την Επανάσταση. Αυτή ήταν η Έλληνες Εθνική που κάνει την Επανάσταση. Από το 1821 που κάνει την Επανάσταση δεν απελευθερωθήκαμε. Γιατί? Γιατί όσοι ήμασταν ελεύθεροι, όσο το έθνος διοικούσε το. Στο ένα το δημοτικό είμαστε, εδώ πέρα. Εδώ βρίσκεται αυτό. Στο ένα το δημοτικό σχολείο Καβάλας. Η Ελλάδα ήταν ελεύθερη όσο το έθνος διοικούσε τις τύχες του με τις εθνοσυνελεύσεις, επικαποδίστρια. Αυτοί κάναν τον αγώνα, αλλά μετά σκοτώνουν την Καποδίστρια και έρχονται οι χαζάροι Εβραίοι τραπεζίτες και ιδρύουν την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας το 1841 και από τότε δεν απελευθερώθηκες ποτέ μέχρι σήμερα. Γιατί τις τράπεζές σου τις έχει το ίδιο σόι, παιδιά, η ίδια οικογένεια. Όμιλος Ρότσιλντ, οι χαζάροι Εβραίοι τραπεζίτες και είναι αφορολόγητοι μέσα στη χώρα μας με το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο που το υπογράφει πάλι η Ρότσιλντ. Δηλαδή η Ρότσιλντ που πήραν την κεντρική μας τράπεζα και μας υποδούλωσαν από τότε, δεν είναι 200 χρόνια, παιδιά, είναι ψέμα αυτό, είναι ψέμα. 2023 έχουμε 202 χρόνια κανονικά. Δεν είμαστε ελεύθεροι, να ξέρετε. Άδικα, σκοτώθηκαν αυτοί βέβαια, αλλά οι άλλοι μας πήραν την περιουσία μας. Άρα, παιδιά, η ίδια οικογένεια κρατάει και τους χαζάρους Εβραίους μέσα στην χώρα μας, αφορολόγητους, γιατί οι ίδιοι που έχουν την τράπεζα έχουν και το σύλλογό τους αφορολόγητο μέσα στην Ελλάδα, που λέγεται Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Αυτό θα φορολογηθεί με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Νόμιμα, όπως φορολογούνται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Έτσι. Δεν πάει άλλο αυτό που ζούμε, παιδιά. Δεν πάει. Λοιπόν, Αγίου Αθανασίου, όπως είπαμε, το σχολείο το ένα, το δημοτικό. Και πάμε να κατεβούμε την οδό Λίμνου, η οποία είναι αυτή. Ας την πάμε ως το τέρμα της. Και να τερματίσουμε. Εδώ. Χαιρετάνε τα παιδάκια. Μετά από χρόνια, παιδιά, θα δίνουν τον εαυτό τους, ίσως κατά τύχη, να δίνουν τον εαυτό τους. Στο κανάλι μου. Εδώ η οδός Πάτμου, ακόμα δεν το σκάψαν αυτό, ε. Αυτό, παιδιά, μα φύγει, το χώμα αυτό μα φύγει, ελευθερώνει όλη την οδό Πάτμου. Κοιτάξτε, αυτό το χώμα μα φύγει, αλλά νομίζω πέτρινο τείχος είναι. Ίσως να υπήρχε σπίτι εκεί. Ωραία, οδός Λίμνου, όπως λέει εδώ πέρα, Λίμνου. Οδός Λίμνου, άρα το σημερινό βιντεάκι είναι Ικαρίας και Λίμνου. Πάμε να τερματίσουμε και την οδό Λίμνου. Εδώ λίγο κοντά στη ΔΕΗ. Στον κόμμο της ΔΕΗ, εδώ πέρα, που είναι οι εγκαταστάσεις, οι μετασχηματιστές. 24 λεπτά βιντεάκι, παιδιά, σήμερα. Οδός Ρόδου, νομίζω, ποια είναι. Θέλω πάνω. Να τα πολιτικά κόμματα. Πασό καινούριο, Νέα Δημοκρατία, κέντρο, ε, και κεντροδεξιά, ε. Θα το πάμε λίγο έτσι, ναι, λίγο έτσι, ε, κεντροδεξιά. Και μία γάτα εκεί πέρα. Αν έχεις δει τα 600 δις στον κρατικό προβλησμό, μην ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία, γιατί είσαι γάτα. Γάτα είσαι, σώρας, Ελλήνων Συνέλευσης. Α, και μία μπετονιέρα εδώ πέρα. Ελληνική σημαία, Ελλήνων Συνέλευσης, το έθνος ενώνεται. Και ακόμα μία πύλη των Λεόντρων, παιδιά. Τόσα σπίτια έχω καταγράψει, κοίτα, και ακόμα μία πύλη των Λεόντων. Πολύ ωραία. Με φόντο το παράθυρο.
Πάμε να τερματίσουμε εδώ πέρα στην οδό Λίμνου και το σημερινό μας βιντεάκι. Όπο, ρεύμα, ρεύμα. Εδώ, τι θα το κάνουν, parking. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω, παιδιά, σήμερα εδώ από την οδό Λίμνου είναι ότι με τα 600 δις και με το πρόγραμμα Όραμα Ελλάς, από τα 2,33 που έβαλε ο Αρτέμις Όρας για τους 325 δήμους στη χώρα μας, δωρεάν ρεύμα, νερό, κοινωνικά αγαθά για κάθε Έλληνα πολίτη. Δεν θα υπάρχει Έλληνας πολίτης που δεν θα έχει εισόδημα αξιοπρεπώς για να ζήσει, και 20.000 ευρώ σε κάθε Έλληνα πολίτη για άμεση ανακούφιση στήριξη, ολοσερής αποπλήρωμα του δημοσίου χρέους, εξάλληψη της ενεργείας και το σημαντικότερο όσο αναφορά την ενέργεια, απελευθερώνει την ενέργεια και ρεύμα, νερό και ρεύμα δωρεάν. Άρα το ρεύμα θα είναι στο δημόσιο πάροχο, θα είναι δωρεάν για τους πολίτες. Το ρεύμα με το πρόγραμμα Όραμα Ελλάς. Άρα νερό και ρεύμα με την Ελλήνων Συνέλευση θα είναι δωρεάν για όλους τους Έλληνες πολίτες. Τα πληρώνουμε μόνο μεταφορές, τη μεταφορά δηλαδή, τα καλώδια και τις σωληνώσεις. Ωραία. Έλληνων Συνέλευση, δείτε τα δύο βιντεάκια που τα επιβεβαιώνουν αυτά. Επιβεβαιώνουν τα 600 δις και τα ελληνικά καταπιστήματα στην Παγκόσμια Τράπεζα με το πρόγραμμα Όραμα Ελλάς. Ένα νέο σχέδιο Marshall για την Ελλάδα με δωρεάν νερό και ρεύμα. Δείτε τα βιντεάκια Έλληνων Συνέλευση μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Που ο ήλιος είναι και τώρα κάπου εκεί πέρα. Δεν έσβησε από πίσω, okay. Δείτε τα δύο βιντεάκια τώρα. Δείτε. Δωρεάν ρεύμα, παιδιά. Νερό και ρεύμα δωρεάν. Δείτε τα δύο βιντεάκια. 600 δις πρώτα και ελληνικά καταπιστήματα 2,33 για τους δήμους της Ελλάδος. Γεια σας. Μην ξεχάσεις να δεις τα βιντεάκια. Σας καλωσορίζω στην παρουσίαση ατράνταχτων στοιχείων και αποδείξεων των προσφορών του Αρτέμις Όρα στο κυρίαρχο έθνος των Ελλήνων. Και ενώ όλα φαντάζουν δυσίωνα, το 2012 τον Σεπτέμβρη, ο Έλληνας Αρτέμις Όρας καταθέτει 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας, με απλά λόγια στο έθνος των Ελλήνων, με σκοπό την αποπληρωμή του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους. Τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου είναι χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και συγκεκριμένα του Τμήματος Οικονομικών με το όνομα US Treasury. Ο Αρτέμις Όρας είναι νόμιμος και πλήρως εξουσιοδοτημένος κάτοχος και δικαιούχος των εν λόγω συναλλαγματικών. Με πλήρες σε ισχύ πληρεξούσιο, το οποίο είναι ανέγκλητο, διαρκείας και διατηρεί με τα θανάτια και κληρονομική ισχύ. Όλα τα νοτέρω επικυρώνονται στην οθόνη αποτύπωσης εμπορικών συναλλαγών της Αμερικής με το όνομα UCC, με παγκόσμια ισχύ. Το UCC είναι αναγνωρισμένο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αμερικής ως τράπεζα και οι εκτυπώσεις από την οθόνη τους αναγνωρίζονται ως τραπεζική απόδειξη και οι συναλλαγματικές των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως επιταγή πληρωμής. Αδιαφυσβήτητα λοιπόν τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ του ελληνικού έθνους. Εδώ βλέπουμε τη νομική γνωμάτευση της κατάθεσης. Δεν υπήρξε λοιπόν καμία διαμαρτυρία ή αντίρρηση ή ένσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την εγχώρηση, μεταφορά και πίστωση των 600 δισεκατομμυρίων και η πράξη θεωρείται λήξασα. Οι συναλλαγματικές είναι νόμιμες και επιβεβαιωμένες, σε πλήρη ισχύ και αξία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία για τους σκοπούς της χρηματοδότησης, στην προκειμένη περίπτωση για την αποπληρωμή δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, χωρίς να μπορεί να προκληθεί ποτέ οποιαδήποτε νομική συνέπεια ή εμπλοκή με οποιονδήποτε τρόπο. Οι δύο όροι του Αρτέμις Όρα είναι οι όροι που θα έθετε ο κάθε χέφρον Έλλην. Λογιστικός έλεγχος και απόδοση ευθυνών. Ο φάκελος με όλα τα επίσημα έγγραφα και την πιστοποίηση της κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων πήγε σε όλους τους αρμόδιους επίσημους φορείς, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τώρα όλοι γνωρίζουν. Το Υπουργείο Οικονομικών κάνει μια ανεπίσημη ανακοίνωση μέσω διαδικτύου. Ο Αρτέμις Όρας μετά την ανεπίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αποστέλει εξώδικα και υποβάλλει για ακόμα μια φορά επισήμως την πρόταση των 600 δισεκατομμυρίων προς την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, υπενθυμίζοντάς τους την υποχρέωσή τους να την ελέγξουν προτού την απορρίψουν ή τη χλεβάσουν. Την εξώδικη δήλωση κοινοποιεί και στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, αλλά και στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η απραξία των θεσμών κάνει τον Αρτέμις Όρα, ορμόμενος και από την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου, να κοινοποιήσει νέα επιστολή προς τον Πρωθυπουργό,
τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, με αίτημα τη συνάντησή τους εντός 48 ωρών. Η απάντηση ήρθε από τον Πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη, ο οποίος δηλώνει αναρμόδιος. Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά. Αποδέχεται απευθυνόμενο στον Αρτέμι Σόρα και στον δικηγόρο του κύριο Παπαδάκη ότι έλαβε την πρόταση χρηματοδότησης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων και παραπέμπει την υπόθεση στους επίσημους μηχανισμούς του κράτους, που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εδώ βλέπουμε και το επίσημο έγγραφο του Υπουργείου με αριθμό πρωτοκόλλου. Το ότι οι μηχανισμοί του κράτους δεν εκτελούν τις διαδικασίες κάνει τον Αρτέμι Σόρα να στείλει νέα πρόσκληση στις 7 Νοεμβρίου του 2012 για συνάντηση προς τον Πρωθυπουργό, Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ενημερώνει παράλληλα με επιστολές τα μέλη όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων καθώς και όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές. Αφού δεν έλαβε καμία απάντηση από κανέναν πολιτικό φορέα, ο Αρτέμις Σόρας προχώρησε και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά του Αντωνίου Σαμαρά, του Ευάγγελου Βενιζέλου, του Φωτίου Κουβέλη, του Ιωάννη Στουρνάρα, του Κάρολου Παπούλια, άπαντων των αρχηγών των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, άπαντων των Ελλήνων βουλευτών και κατά παντός άλλου υπευθύνου. Μηνυτήρια αναφορά για εσχάτη προδοσία, παράβαση καθήκοντος και κακουργηματικής απιστίας. Εκπρόσωπος της πολιτικής σκηνής, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μηνύει τον Αρτέμι Σόρα για διασπορά ψευδών ειδήσεων σε σχέση με τα 600 δισεκατομμύρια, για ανησυχία λαού και κατάλυση του πολιτεύματος. Η δίκη πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου του 2013 στα δικαστήρια της Ευελπίδων, παρουσία εκατοντάδων Ελλήνων πολιτών. Η δικαστική απόφαση καταπέλτης για το κράτος που σκύβει το κεφάλι στις ορέξεις των επικυρίαρχων τραπεζιτών τοκογλύφων. Αθώος ο Αρτέμις Σόρας. Αποδείχτηκε ότι ο Αρτέμις Σόρας, δυνάμει αμετακλήτου πληρεξουσίου, την χάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άλλη μία αδιαμφισβήτητη απόδειξη στα χέρια των Ελλήνων. Σε συνέχεια βλέπουμε την πιστοποίηση μέσα από τη δικαστική απόφαση της επικύρωσης ύπαρξης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων με ακριβείς λεπτομέρειες. Το δικαστήριο επικυρώνει τη γνωστοποίηση του φακέλου των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς όλους τους θεσμούς και τονίζει ότι έλαβε όλα τα σχετικά με την κατάθεση νομιμοποιητικά αποδεικτικά και επικυρώσεις που έγιναν με το Αμερικανικό Δημόσιο καθώς και τα αποδεικτικά κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων στην Τράπεζα του Καναδά. Επομένως, αθώος ο Αρτέμις Σόρας. Τα 600 δισεκατομμύρια είναι πλέον του ελληνικού έθνους. Επειδή ωστόσο μετά την ακρόαση και τα αποδεικτικά έγγραφα δημιουργήθηκαν στο δικαστήριο υπόνοιες για τέλεση αδικημάτων από τρίτα πρόσωπα, η δικογραφία διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών για διερεύνηση για τυχόν τέλεση αυτεπαγγέλτος διοκόμενων αδικημάτων. Στις 19 Μαρτίου του 2015, το Υπουργείο Οικονομικών και ο Γιάννης Βαρουφάκης ενημερώνονται εξοδίκως για τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενήμερη λοιπόν και η νέα κυβέρνηση. Ο Αρτέμις Σόρας στο εξώδικο ανακοινώνει την άρση των 2 ώρων προκειμένου να διευκολύνει περισσότερο τη διαδικασία, παρόλα αυτά η κυβέρνηση και όλος ο κρατικός μηχανισμός παραμένουν αμέτωχοι. Σήμερα εκδικάζεται η μήνυση που είχε καταθέσει ο Αντωνής Γεωργιάδης εναντίον του επιχειρηματία Αρτέμι Σόρα και της ομάδας του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι με ομόλογα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ μπορούν να σώσουν την Ελλάδα από το χρέος. Αυτή την ώρα στο δόλιο βρίσκονται, καταθέτουν 2 τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν έρθει από τον Καναδά και από τις καταθέσεις τους φέρονται να επιβεβαιώνουν ότι τα χρήματα υπάρχουν. Δεν πέραμε και στο μνημόνιο, Νίκο, τα ξέρεις πολύ καλά. Το 2009 που έχουν πέσει τώρα μέσα στο ελληνικό κράτος 600 δισεκατομμύρια, θα είχαμε πάει σε χρονοκοπία σίγουρη το 2009. Θα πηγαίναν την επόμενη μέρα συνταξιούχοι και μισθωτοί, θα πηγαίναν στις τράπεζες και θα λέγανε στάση πληρωμών.
υπάρχει μία και δεν υπήρχε μία τότε. Αυτό βρήκε ο Παπανδρέου, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε και δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Ο κύριος Σόρας στέλνει και μία μήνυση στους 300 βουλευτές και τους λέει, και σε μένα δηλαδή, ναι, και λέει, κύριε, εγώ σας πηγαίνω για εσχάτη προδοσία και για κακουργηματική απιστία. Υπογράφω ότι το παρέλαβω. Ναι. Τι πρέπει να κάνω, να το πάω στη Βουλή. Ελάτε να μας πείτε σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί μέχρι σήμερα. Από τότε περάσανε μήνες ολόκληροι και δεν πήρα καμία απάντηση. Η απόδοση γίνεται απόπλακα για αυτούς. Η σημερινή απόδοση δηλώνει ότι έχεις τα λεφτά σου στο λογαριασμό σου, τα έχεις όλα. Γιατί δεν πήρατε ένα 600? Γιατί δεν τα πήρατε, είχατε άλλο σχέδιο? Τι άλλο σχέδιο, δεν ψάχνατε για λεφτά. Σήμερα ακούστηκαν πολύ σημαντικά πράγματα για την Ελλάδα μας. Και επίσης αποδείχτηκαν τα αμόλογα, αποδείχτηκαν τα πάντα. Ήταν εδώ οι τραπεζίτες. Κύριοι, είστε τα δάνεια. Αυτοί δεν έχουν τίποτα. Εσείς τα έχετε όλα. Δεν τα έχετε. Και τα χρήματα είδατε, ακούστηκε στο δικαστήριο. Είναι κατατεθειμένα στο δικό σας λογαριασμό, στην ελληνική δημοκρατία. Είναι έτσι, δεν είναι? Ναι, αυτή την αφόση πήρατε σήμερα. Αυτή τη γούλα την έχετε. Πρέπει να μεταλαμπαδεύσει αυτό τώρα. Άρα, Έλληνα, εσύ είσαι κυρίαρχος. Δήλωσε το εγγράφος και απέτησε με την εντολή σου τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι πλέον δικό σου περιουσιακό στοιχείο. Εσύ είσαι το κυρίαρχο έθνος. Η υπογραφή σου έχει νομική ισχύ. Συνένωση Ελλήνων απανταχού της Γαίας. Η μόνη λύση. $2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ είναι ήδη εγκεκριμένα για Ελλάδα και Κύπρο. Ας δούμε λοιπόν τον ρόλο των δημάρχων και του Αρτέμη Σόρα σε όλο αυτό. Βλέπουμε λοιπόν τα έργα στους Δήμους και πώς αυτά ταξινομούνται σε τρεις κύριες ομάδες. Μελέτες με 49.000 έργα έτοιμες προς υλοποίηση για όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τον απανταχού ελληνισμό. Ο Δήμος Ιεράπετρας, με πόρισμα από ομάδα εμπειρογνωμόνων, επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της χρηματοδότησης με εγγυητή τον Αρτέμη Σόρα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει την νομιμότητα των κινήσεων του Αρτέμη Σόρα μετά από επερώτηση του Ιορδάνη Τζαμτζή στη Βουλή, ζητώντας να διερευνηθεί από τα σχετικά Υπουργεία η νομιμότητα της όλης δραστηριότητας. Ο Αρτέμης Σόρας επιδίδει εξώδικο στις 27 Μαρτίου 2015 στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη με κοινοποίηση στους Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Ιωάννη Στουρνάρα, διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Τρόικα, στον Μπαράκ Ομπάμα, πρόεδρο της Αμερικής, στον αρχηγό της CIA και στον Βλαντιμίρ Πούτιν, πρόεδρο της Ρωσίας. Το θέμα του εξωδίκου είναι η κλίση για συντονισμό και εποπτεία, προκειμένου να πάρθουν κεφάλαια από τα παράγωγα του πλούτου των κληρονομικών ταμείων για το ελληνικό έθνος, τα οποία είναι ήδη εγκεκριμένα, με ποσό που ανέρχεται στα 2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ. Ο Αρτέμης Σόρας καλεί τον Γιάννη Βαρουφάκη ως Υπουργό Οικονομικών, που έχει το δικαίωμα εκ του θεσμικού του ρόλου να πράξει τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να πιστωθούν τα χρήματα σε τράπεζα επιλογής του Υπουργείου με την απαιτούμενη ασφάλεια, με πλήρη διαφάνεια και ενώπιον εισαγγελικής εποπτικής αρχής. Δεξιά στην οθόνη μας τα εξώδικα κοινοποίησης στους υπόλοιπους θεσμούς. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα. Το μόνο που μένει είναι η συνένωση των Ελλήνων, δημιουργώντας έτσι τον μηχανισμό, νομικά και θεσμικά, για την υλοποίηση της τεράστιας αυτής χρηματοδότησης.